Επιστροφή λοιπόν με την αγαπημένη μας Καρολίνα Πελενδρίτου, το χρυσό μας το κορίτσι, μ' αρέσει πάντα να λέω εγώ, και βεβαίως και η νικήτρια μαζί με τον Παύλο στην κατηγορία του χορού στο Dancing for You. Καρολίνα μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρίσκω και εγώ χαίρομαι να το ακούω, το χρυσό μας το κορίτσι. Έτσι, το χρυσό μας το κορίτσι. Τι κάνεις, ναι. Πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Έχετε πάρα πολύ ευχάριστο περιβάλλον και γενικά μου αρέσει να είμαι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρολίνα μου, από τότε που τέλειωσε το dancing, που εντάξει δεν έχει και πολύ καιρό, είναι πολύ λίγος ο καιρός η αλήθεια, ναι, ναι. Ούτε ένα μήνα. Τι έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου? Εμένα μου φαίνεται αιώνας, για να είμαι ειλικρινής. Από τότε που τέλειωσε το dancing, ναι. Εντάξει, να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, που κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο. Δηλαδή, ακόμη και μέχρι σήμερα, όπου κυκλοφορίζω, μου μιλάνε για τον dancing και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί προσέφερα και σε αυτό το μεγάλο σκοπό. Και τελικά κερδίσαμε με τον Παύλο και ήταν, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και το χάρηκα πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτικοί και εσύ και ο Παύλος που ναι. Πραγματικά κάνατε όλο αυτό μέσα σε μια μισή μέρα που ήσουν στην Κύπρο για πρόβες. Πραγματικά, σε μια μισή μέρα ήταν όλο αυτό, γιατί εντάξει, έχω και τις υποχρεώσεις μου με τους Παραολυμπιακούς. Φέτος είναι το 2016 το Ρίο, έχουν έρθει πάλι Ολυμπιακοί. Έπρεπε αναγκαστικά να έχω και τις προπονήσεις μου και να τρέχω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά τελικά η μια μισή μέρα έφερε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί γενικότερα είμαι σαν άνθρωπος με πάρα πολύ πειθαρχία και οι ώρες που δουλεύαμε, αν ήταν 4-5 όσες ήταν όλες οι ώρες με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που κάναμε. Από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να είσαι με τόσο μεγάλη και τόσο πολύ πειθαρχία? Νομίζω από πάρα πολύ μικρή, και ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό πολλές φορές, γιατί εντάξει, και οι φίλοι μου και όταν ήμουν και πιο παιδί, εντάξει, δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι, απλά από τον καιρό που μπήκα και στον πρωτοαθλητισμό που απαιτούσε να έχω πειθαρχία αν ήθελα να πετύχω και να πάω ψηλά, mm-hmm. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάρα πολύ πειθαρχημένο. Θυμάμαι ότι δεν έβγαινα τις Παρασκευές που βγαίναν οι φίλοι μου γιατί έπρεπε να πάω προπόνηση. Με τα μαθήματα ήμουν πάρα πολύ συνεπής. Το βράδυ δεν σταματούσα αν δεν τελείωνα, ό,τι ώρα και να ήταν. Οι γονείς μου λέγανε φτάνει, πήγαινε να κοιμηθείς. Όχι, θα τελειώσω. Και παρόλο μετά... που ξέραν ότι ήμουν πολύ κουρασμένη. Και είχα μια πειθαρχία από τότε και την έχω κρατήσει μέχρι σήμερα και είναι πλέον τρόπος ζωής, είναι μέρος της καθημερινότητάς μου και με έχει βοηθήσει να πετύχω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Όταν είσαι πάρα πολύ κουρασμένη και έχεις τις προπονήσεις, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, πώς θα καταφέρνεις να πείσεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να σηκωθώ και να πάω προπόνηση, πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα? Η αλήθεια είναι ότι οι στιγμές αυτές είναι αρκετές. Και είναι αρκετές γιατί όταν κάνεις κάτι που απαιτεί τόσο μεγάλη συγκέντρωση, πίεση, αφοσίωση, και την τάξη δεν σηκώνεμαι απλά και πηγαίνω προπόνηση. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να είσαι 100% εκεί, να δώσεις το 100% σου, παρόλο που μπορεί να σου συμβαίνουν προσωπικά προβλήματα, να είσαι κουρασμένος, να συμβαίνουν 1000, γιατί όσο μεγαλώνουμε υπάρχουν και αυτά στο πρόγραμμα. Και προσπαθώ πάντα να βρίσκω ένα εσωτερικό κίνητρο. Πολλές φορές είναι κάποια αστεία τα κίνητρά μου, αλλά πάντα βρίσκω κάτι και λέω θα το κάνω, θα πάω γι' αυτό. Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα στόχο. Όταν έχεις ένα στόχο, είναι όλα πιο εύκολα. Mm-hmm. Όταν κάνεις κάτι χωρίς στόχο, νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τη διαδικασία. Ναι, σίγουρα. Όταν βλέπεις κάτι μπροστά σου, βρίσκεις τη δύναμη, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, βρίσκω τη δύναμη να το παλέψω και να το συνεχίσω όσο μπορώ. Καρολίνα μου, με το θέμα της όρασής σου, ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος με ρωτούσε όταν ήσουν στο dancing τι ακριβώς είναι, πώς είναι η απώλεια της όρασης. Νομίζω ότι ίσως και σένα να σε έχουν ρωτήσει κάποιοι ή και αν ναι. Δεν σε έχουν ρωτήσει ευθέως, μπορεί κάπως αλλιώς να σε έχουν φέρει την ερώτηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια. Άκουγα όλα αυτά τα χρόνια αρκετά από γνωστούς μου, από φίλους μου που βρισκόντουσαν σε διάφορες συζητήσεις, σε διάφορα σύνολα. Και αυτό το ερώτημα τίθεται πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα, επειδή ήταν θέμα τηλεόρασης, είχε μεγάλη προβολή, ήταν θέμα χορού, με είδαν σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που συνηθίζω κάθε μέρα, την κολύμβηση, ναι. Τους αγώνες.
και ενδεχομένως να μην μπορούν δικαιολογημένα, δεν τους αδικώ, να συλλάβει το μυαλό τους πώς μπορείς με πρόβλημα όρασης αρκετά μεγάλο να κάνεις αυτό που έκανα. Θέλω να το πω και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έκανες την ερώτηση, γιατί θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι δεν το έχω πει πολλές φορές δημόσια. Θα εξηγήσω ακριβώς. Το πρόβλημα που έχω στην όραση ακριβώς είναι ότι έχω 97% απώλεια στην κεντρική όραση στον αμφιβληστροειδή. Τι σημαίνει αυτό? Λέγεται Stargardt η ασθένεια και αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να δω λεπτομέρειες, δεν μπορώ να δω μακριά, δεν μπορώ στο σκοτάδι να μετακινηθώ μόνη μου, βλέπω πολλές φορές σκιές. Εσένα τώρα δεν σε βλέπω πολύ καθαρά, βλέπω τη φιγούρα σου, ναι. Δεν μπορώ να διακρίνω τα μάτια σου, το στόμα σου, δεν μπορώ να τα διακρίνω αυτά με λεπτομέρεια. Και χαίρομαι πολύ όμως γιατί το να σκέφτεται έτσι ο κόσμος ότι... Και άκουσα πολλές φορές ότι, εντάξει, Καρολίνα δεν έχει πρόβλημα. Απ' τη μία στενοχωριέμαι, γιατί πραγματικά πάλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου, καταρχήν για να το αποδεχτώ, που και για να μην κοροϊδεύω τον κόσμο δεν το αποδέχτηκα 100% και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ποτέ. Πάντα έχεις μια κρυφή ελπίδα. Απ' τη μία στενοχωριέμαι γιατί πάλεψα πολύ γι' αυτό και να κάνω πράγματα όντας να έχω αυτό το πρόβλημα, να μην σταματήσω και να προσπαθήσω. Και έδειξα και το δρόμο σε άλλους ανθρώπους και γι' αυτό νιώθω χαρούμενη πάρα πολύ. Όταν ξαναστρέφομαι με κόσμο μου λένε παίρνουμε δύναμη από σένα, μπράβο σου, είμαστε περήφανοι. Εμένα το κέρδος μου ουσιαστικά είναι αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Και από εκεί και πέραν το ότι στενοχωριέμαι, χαίρομαι γιατί κατάφερα μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και την εσωτερική με τον εαυτό μου και όλα αυτά τα χρόνια να δείξω στον κόσμο ότι ξέρετε αυτό που έχω, ναι μεν το έχω, αλλά μπορώ να κάνω όλα αυτά. Δεν το αφήνω να είναι εμπόδιο. Ναι. Και είναι μεγάλη χαρά να πιστεύουν ότι η Καρολίνα δεν έχει τίποτα, άρα θεωρούν ότι μπορώ να κάνω όλα αυτά. Mm-hmm. Και εντάξει, κάποια στιγμή στενοχωρήθηκα και προβληματίστηκα, αλλά μετά είπα ότι όλα έχουν δύο όψεις. Και εγώ ήθελα να κρατήσω την καλή. Απλά εντάξει, κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση γενικότερη, να συναντηθούμε και με κάποιο γιατρό, σε κάποια εκπομπή, γιατί εντάξει, ο κόσμος δικαιολογημένα πολλές φορές δεν έχει σωστή ενημέρωση. Και δεν τον κατηγορώ. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση για να παίρνουν τις σωστές θέσεις και να σκέφτονται ναι. Τι πουν πριν το πουν. Ναι, γιατί μπορεί να στενοχωρήσεις τον άλλον που ναι. Δεν το ζεις εσύ στην ουσία, δεν είσαι εσύ μέσα στα παπούτσια του άλλου ανθρώπου. Ναι, γιατί ο κόσμος βλέπει την Καρολίνα στο dancing, στους αγώνες, στις απονομές, στα χαμόγελα, στη χαρά, σε όλο αυτό. Απλά πίσω από όλο αυτό κρύβεται κάτι πολύ διαφορετικό. Πώς είναι το πολύ διαφορετικό, Καρολίνα? Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει καθημερινά, που για κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, για μένα δεν είναι. Πρέπει να ξυπνήσω κάθε πρωί, να προγραμματίσω το πρόγραμμά μου, πώς θα μετακινηθώ, ποιος θα με πάει, ο χώρος που θα πάω, έχω ξαναπάει, πώς είναι, πρέπει να πάρω κάποιον μαζί μου να με βοηθήσει ή στο σπίτι, η καθημερινότητά μου χρειάζομαι βοήθεια. Τα ρούχα μου είναι λερωμένα, δεν είναι το μαγείρεμα. Αν θέλει κάποιος μισή ώρα, εγώ θα θέλω μία ώρα. Mm-hmm. Απλά ποτέ δεν είπα ότι δεν θα το κάνω, γιατί δυσκολεύομαι. Δεν με νοιάζει. Θα κάτσω, θα κάνω μία ώρα, αλλά θα το κάνω. Μαγειρεύεις. Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και να μαγειρεύω και να φτιάχνω γλυκά και να ασχολούμαι με το σπίτι. Και πολλές φορές λέω, ρε παιδί μου, δεν το σκέφτομαι. Κάνω κινήσεις γενικώς πάρα πολύ γρήγορες και σπασμωδικές. Και πολλές φορές με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει όλες του τις αισθήσεις και να κάνει πίσω, να βρίσκει δικαιολογίες, προβληματίζομαι. Λέω, εγώ έχω αυτό και κάνω όλα αυτά και άλλοι κρύβονται πίσω από δικαιολογίες. Και αυτό θέλω να κάνω ουσιαστικά, να τους πω ότι δεν σταματάμε σε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι ο ρόλος μου. Αυτό αισθάνομαι, αυτό κάνω τόσα χρόνια, μέσα από οργανώσεις, μέσα από τους αγώνες μου, μέσα από όλη αυτή τη δράση που έχω γενικότερα στην κοινωνία. Mm-hmm.
Καρολίνα, μου είπες ότι δυσκολεύτηκες να το αποδεχτείς και είναι και κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει στο 100%. Είναι ένα θέμα αυτό εκγενετής, φαντάζομαι, έτσι? Όχι. Όχι. Είναι στην ηλικία των 9. Ναι. Ναι. Είναι στην ηλικία των 9 που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι και το πώς ήταν πριν, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι οι άμυνες του οργανισμού μου δεν με αφήνουν. Για να μην στενοχωρηθώ, ναι, δεν ξέρω. Πώς ήταν πριν. Ναι, έχω 2-3 σκηνές στο μυαλό μου, αλλά δεν το θυμάμαι. Και ξέρεις τι είναι αυτό που με ορίμασε όμως. Είναι αυτό που μου έδωσε πιο μεγάλη πειθαρχία, διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων, ένα πρόβλημα με τις ανθρώπινες σχέσεις. Είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου. Όταν σου είπαν και σου εξήγησαν ότι αυτό είναι. Ναι. Γιατί ήμουν 9 χρονών, ουσιαστικά ήμουν παιδί. Όλα τα παιδιά ήταν ξένιαστα, παίζανε, χαιρόντουσαν με διάφορα. Και εγώ είχα έννοιες ότι πρέπει να πάω στους γιατρούς, να κάνω θεραπείες. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι βρήκα τη διέξοδο στην κολύμβηση και ήταν ένα μέρος και ένα στοιχείο που, ναι μεν, είχα αυτό το πρόβλημα, αλλά μπορούσα να είμαι καλή και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, ότι μπορεί να δυσκολεύομαι στα υπόλοιπα, αλλά στο νερό είμαι εγώ, προσπαθώ και πετυχαίνω, άρα είμαι κάπου καλή. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στον κόσμο, που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως πάρα πολλά προβλήματα, είτε κινητικά, είτε οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να ψάξει ο καθένας να βρει σε τι είναι καλός. Εγώ δεν δέχομαι ότι κάποιος δεν έχει κάποια κλίση κάπου. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε κάποιο ταλέντο. Και πρέπει με το όποιο πρόβλημα έχουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που μας έχει δώσει η φύση. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε ένα ταλέντο. Και οι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στο περιθώριο. Πρέπει να είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, γιατί δεν υστερούν ούτε στην ψυχή, ούτε στο μυαλό, ούτε στο πνεύμα. Σε τίποτα δεν υστερούν. Σε τίποτα. Είναι, για μένα είναι κάτι πρακτικό. Καθαρά πρακτικό. Και αυτό προσπαθώ και αυτό προσπαθώ να πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται μια κοινωνία να μην έχει ανθρώπους με αναπηρία. Έχει πολλούς. Αλλά γιατί δεν τους βλέπουμε? Αναρωτήθηκε κανείς ποτέ γιατί δεν τους βλέπουμε? Γιατί δυστυχώς η κοινωνία μας, με τον τρόπο που λειτουργεί, τους αναγκάζει να είναι στο σπίτι τους. Και αυτό προσπαθώ να αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω στον κόσμο, ότι όλοι ανήκουμε στην ίδια κοινωνία και σίγουρα έχει ευθύνη και η κοινωνία. Και είμαστε πλέον σε μια χώρα ευρωπαϊκή που δεν νοείται να υπάρχουν διακρίσεις και ανθρώποι στο περιθώριο. Mm-hmm. Είμαστε όλοι μέλος μιας κοινωνίας και όλοι μπορούν να προσφέρουν για το καλό μιας κοινωνίας. Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες, πραγματικά. Και μας τα λες και τόσο ωραία, γιατί σου λέω, η ερώτηση που σου είχα κάνει προηγουμένως και εμένα πάρα πολλοί κόσμος με ρώτησε όταν ήσουν στο dancing και δεν ήξερα να τους εξηγήσω ακριβώς. Είχα πιάσει αυτό που είπες, 97% ναι. Απώλεια της κεντρικής όρασης. Ναι. Γιατί κάποιοι μου είπαν και εμένα ότι «Μα η Καρολίνα δεν έχει πρόβλημα, βλέπει». Ναι. Και τους λέω, ρε παιδιά, μη λέτε πράγματα όταν δεν ξέρετε τι συμβαίνει και με κάποιον άνθρωπο. Είναι και πολύ κουραστικό για μένα. Δηλαδή, όταν τελειώσει η μέρα μου, εσύ μπορεί να είσαι κουρασμένη, αν κάνουμε τα ίδια πράγματα, μπορεί να είσαι κουρασμένη 10, εγώ θα είμαι 100. Γιατί καταβάλω μια προσπάθεια στον κάθε χώρο που βρίσκομαι. Γιατί όταν δεν έχεις οπτική επαφή, κουράζεσαι. Όταν δεν έχεις οπτική επαφή με το τι γίνεται γύρω σου και είσαι μονίμως σε μια προσπάθεια να αντιληφθείς το χώρο και το τι γίνεται, είναι κουραστικό. Και εντάξει, πολλές φορές κλαίω, πολλές φορές θα πω γιατί σε μένα. Εντάξει, ξεσπώ και συνεχίζω. Και συνεχίζεις. Εντάξει, δικαιούσε να κάνεις το ξέσπασμά σου κι εσύ. Ναι. Εννοείται ότι δεν μπορείς να είσαι, ξέρεις... Δεν είμαι ρομπότ. Δεν είσαι ρομπότ, ναι. Ακριβώς. Και λέω και στον κόσμο ότι δεν είμαι υπεράνθρωπος. Δηλαδή, μην βλέπουν αυτή την εικόνα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι μία από τις εικόνες. Υπάρχουν και άλλες εικόνες που δεν φαίνονται και προσπαθώ να τις μεταφέρω. Γιατί δεν θέλω ο κόσμος να απογοητεύεται ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Καρολίνα, μου σκέφτηκες ποτέ και σε ανησυχήσε ποτέ σαν γυναίκα μεγαλώνοντας ότι
θα βρω έναν άνθρωπο να είναι στο πλευρό μου με το θέμα της όρασης που έχω. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό, με την έννοια της ανασφάλειας, να έχεις ανασφάλεια ότι... Ναι, με ανησύχησε πάρα πολλές φορές και γενικά δεν ξέρω αν είναι από αυτό το πρόβλημα ή αν είναι λόγω χαρακτήρα. Ήμουν άνθρωπος και είμαι άνθρωπος που δίνομαι 100% σε μια σχέση. Σε όλα τα επίπεδα επαγγελματική. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εσύ έχεις κάνει το πρόβλημα της όρασης να μην είναι πρόβλημα. Έτσι, προσπάθησα να το γυρίσω, να είναι υπέρ μου, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Αν δεν το έκανα, απλά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ναι. Και σκέφτηκα πολλές φορές ότι γενικά είμαι άνθρωπος που δίνομαι στις σχέσεις μου 100% και επειδή δίνομαι απογοητεύομαι 100%. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Και σκέφτηκα πολλές φορές ότι ποιος μπορεί να καταλάβει αυτό που βιώνω. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της όρασης, είναι και το θέμα του πρωταθλητισμού, που είναι και αυτό από μόνο του μια ιδιαιτερότητα. Και πίστευα ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω έναν άνθρωπο που να αποδεχτεί την ιδιαιτερότητα αυτή, παρόλο που εκ των υστέρων που πέρασαν τα χρόνια και τώρα είμαι πια με έναν άνθρωπο, σκέφτηκα ότι ενδεχομένως να είναι λάθος να το σκεφτόμαστε αυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς, εμένα μπορεί το πρόβλημα να είναι όραση. Κάποιο άλλο όμως είναι κάποια άλλη ιδιαιτερότητα. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και δικαιούται να τις έχει στο κάτω-κάτω. Ναι, και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς με τις δικές του ιδιαιτερότητες υπάρχει έξω στην κοινωνία ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι μαζί του. Ναι. Εντάξει, είχα ανασφάλειες, αλλά ποιος δεν έχει ανασφάλειες τελικά. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει ανασφάλειες. Ναι, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Ναι. Διαφορετικές ανασφάλειες, αλλά είναι αλλά εκεί. Αλλά υπάρχουν ανασφάλειες. Ναι. Είναι εκεί. Τώρα τελευταία ακούσαμε και ανακοινώθηκε και επίσημα πια υποψηφιότητα όσο στις βουλευτικές. Ναι. Πες μας πώς έγινε αυτό. Ήταν μια πρόταση που προέκυψε πρόσφατα για το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Και για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή με ξάφνιασε και είχα δύο επιλογές. Καταρχήν να πω ότι μου έκανε την πρόταση ο κύριος, ο πρόεδρος του κόμματος Αβέροφ Νεοφύτου και τον ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ τιμητική η πρόταση για να είμαι αριστείνδη. Και όπως σας είπα, είχα δύο επιλογές. Η μία μου επιλογή είναι να μην συμμετέχω, γιατί γενικότερα επικρατεί μία απογοήτευση, ένας προβληματισμός με όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας και στην κοινωνία. Και η μία μου επιλογή ήταν να απέχω και η άλλη μου επιλογή ήταν να μπω και να παλέψω, όπως άλλωστε έκανα όλα αυτά τα χρόνια, και να προσφέρω στην κοινωνία και στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια με στήριξε με την αγάπη τους, με την υποστήριξή του, και νιώθω υποχρέωση, αν θέλετε, να το κάνω. Γιατί τόσα χρόνια εκπροσωπώ την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Κύπρο, σε διάφορες οργανώσεις, διάφορων κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης. Και επειδή ήταν ένας τομέας που ήδη ασχολιόμουν και μου άρεσε πάρα πολύ, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να το κάνω από ένα πιο επίσημο πόστο και να ανταποδώσω στην κοινωνία της Κύπρου και στους ανθρώπους όλα αυτά που μου χάρισαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό που είμαι σήμερα δεν έγινα μόνη μου. Ναι, μεν προσπάθησα, ναι, μεν όλα αυτά, απλά είχα και στήριξη από την Κύπρο. Και θεωρώ ότι είναι χρέος μου να ανταποδώσω μέρος της εμπειρίας μου και όλα αυτών που κέρδισα μέσα από τα ταξίδια μου, από τις επαφές μου, από τους αγώνες μου, από τις βραβεύσεις που είχα, από προέδρους κρατών, στην κοινοπολιτεία. Γενικά είχα μια πάρα πολύ μεγάλη δράση που, εντάξει, δεν είχε πάρει μεγάλη προβολή, γι' αυτό ο κόσμος ενδεχομένως να μην είναι ενημερωμένος. Και για μένα δεν είναι κάτι ξένο. Και λέω ότι ναι, θα το κάνω, θα παλέψω, γιατί το χρωστάω στον κόσμο. Τι πιστεύεις εσύ, Καρολίνα μου, ότι μπορείς να δώσεις? Δηλαδή, ενδεχομένως, ξέρω εγώ, βγαίνοντας, ας πούμε, και στηρίζοντας σε ο κόσμος, τι πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις για να αλλάξουν κάποια πράγματα? Οι τομείς που θέλω να ασχοληθώ, που όπως σας είπα ήδη ασχολούμαι, απλά θέλω να το κάνω από ένα πιο επίσημο πόστο,
Εκπροσωπώ την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κίνημα ενάντια στις διακρίσεις, στο Stop Discrimination, στο κίνημα της νεολαίας Youth on the Move. Είμαι πρέσβυρα εθελοντισμού, πρέσβυρα αθλητισμού, πρέσβυρα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Είναι τομείς που θέλω να προσφέρω πως έχουν να κάνουν με τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδεία, τα θέματα της γυναίκας. Γιατί κακά τα ψέματα, βλέπω καθημερινά, μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, βλέπω ότι υπάρχουν και διακρίσεις, υπάρχουν προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, που εντάξει, ενδεχομένως να φαίνονται και να ακούγονται μικρά, εντός εισαγωγικών, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Είναι πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα και την καλή, ας το πω, μια καλή καθημερινότητα για τους πολίτες, που πρέπει να ασχολείται κάποιος, και εγώ αυτό το ρόλο θέλω να παίξω. Θέλω να είμαι κοντά τους, θέλω να νιώθουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που τους εκφράζει, που μπορούν να τους προσεγγίσουν, γιατί εγώ είμαι ένας από αυτούς. Είμαι ένας πολίτης που έχω όλη αυτή την εμπειρία και με την όποια εμπειρία και επιρροή έχω, με ό,τι έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να νιώθουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που μπορεί να πάρει 5 εισηγήσεις στη Βουλή για κάποια σημαντικά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, την καλύτερη ζωή και στο κάτω-κάτω τα δικαιώματά τους. Γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα δεν γίνονται. Mm-hmm. Και με ενοχλεί όταν μιλώ καθημερινά με φίλους, με γνωστούς, όταν με σταματάνε στον δρόμο, από τα social media και μου λένε διάφορα περιστατικά και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται γιατί είναι αυτονόητα, αλλά δεν γίνονται. Καλά είναι και τα θέματα τα μεγάλα. Ναι, πρέπει να ασχολούμαστε και με την οικονομία και με το Κυπριακό και με όλα αυτά. Αλλά με όλα, έτσι να. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που η κοινωνία τα χρειάζεται. Ο κόσμος τα χρειάζεται και τον δικαιολογώ γιατί εκφράζει μια απογοήτευση, ένα προβληματισμό. Τον έχω νιώσει κι εγώ. Γι' αυτό πήρα την απόφαση. Επειδή το έχω νιώσει κι εγώ η ίδια και θέλω να είμαι φωνή αυτών των ανθρώπων που νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται. Που νιώθουν ότι είναι πολύ μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Mm-hmm. Αυτό το ρόλο θέλω να παίξω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να το κάνω και πραγματικά θα το παλέψω χωρίς εξαρτήσεις, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι περνά από το χέρι μου για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για όσον το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Μπήκες και θα μπεις στη διαδικασία όσος καιρός απέμεινε μέχρι τις εκλογές του προεκλογικού αγώνα? Έχω μπει στη διαδικασία και συναναστρέφομαι πάρα πολύ κόσμο καθημερινά και αυτό, ξέρετε, απ' τη μία είναι κουραστικό, απ' την άλλη μου δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά γιατί καταρχήν δεν είναι κάτι ξένο. Το κάνω πολλά χρόνια, απλά τώρα είναι κάτι που θέλω να το κάνω και από πιο επίσημο, πώς θα μου δοθεί ευκαιρία. Και θέλω να είμαι εκεί για αυτούς που με χρειάζονται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ένα στήριγμα. Θέλει κάποιους ανθρώπους να είναι πιο κοντά του. Υπάρχει απογοήτευση με την πολιτική και τους πολιτικούς. Απλά δεν είναι συλλογική ευθύνη. Σίγουρα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Έχει δίκιο ο κόσμος να είναι απογοητευμένος πολλές φορές. Απλά κάποια πράγματα γίνονται και σωστά, κάποια γίνονται και λάθος. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να γίνει το καλό καλύτερο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μιας κοινωνίας. Συνέχεια να βελτιώνεται, συνέχεια να παρέχει καινούργια πράγματα στους ανθρώπους της, στην υγεία, στην εργασία, στην παιδεία, στους νέους της, τις αδύναμες ομάδες που νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται πολλές φορές, ότι η φωνή τους δεν ακούγεται αρκετά και πολλές φορές δικαιολογημένα. Μάλιστα. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που το βίωσα και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει διάκριση, ανθρώπινα δικαιώματα, να είσαι στο περιθώριο και ξέρεις, άμα τα έχεις βιώσει, νομίζω είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, παλεύεις διαφορετικά γι' αυτά. Ναι. Καρολίνα μου, το καλοκαίρι θα πας στο Ρίο? Ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μου. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη Παραολυμπιακή Αγώνες. Και θα είμαι εκεί για την Κύπρο.
να διεκδικήσω ακόμη ένα μετάλλιο. Δεν θα πω χρυσό, θα ήθελα να είναι χρυσό. Απλά ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Απλά εντάξει, απέδειξα πολλές φορές ότι και το δύσκολο και το ακατόρθωτο έγιναν. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι. Εγώ θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ όταν μπαίνω μέσα στο στάδιο στην τελετή έναρξης και κρατάω τη σημαία της Κύπρου. Προβάλλεται η Κύπρος σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Ναι, βέβαια. Που ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα από άλλο τομέα να προβληθεί τόσο πολύ μια σημαία. Ειδικά της Κύπρου που είναι μια μικρή χώρα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν στο βάθρο κυματίζει η σημαία μας ανάμεσα σε υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία. Μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση και νιώθω ευτυχισμένη που μπορώ να το κάνω αυτό για τους Κύπριους σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει Κύπριος και Έλληνας και να χαίρονται μαζί μου με αυτή την προσπάθεια και με την προβολή της Κύπρου μας. Αν εκλεγείς, τι θα κάνεις με τους αγώνες ή δεν πρόκειται να αλλάξει το πρόγραμμα? Καταρχήν, πρέπει να πω ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Και επαγγελματίας πολιτικός εννοώ ότι γενικά δεν είχα ποτέ φιλοδοξία να γίνω επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι πολίτης και θα παραμείνω πολίτης. Και επαγγελματίας πολιτικός εννοώ ότι εγώ έχω αυτό που είναι ουσιαστικά η δουλειά μου, η σταδιοδρομία μου, που είναι αθλητισμός. Θα συνεχίσω να το κάνω και θα προσπαθήσω να ισορροπήσω ό,τι πρόκειται να κάνω στη ζωή μου, που σίγουρα δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Όταν τελειώσουν οι Παραολυμπιακοί θα το αποφασίσω. Αλλά ό,τι πρόκειται να κάνω από το Σεπτέμβριο και μετά, θα προσπαθήσω να το ισορροπήσω για να καταφέρω, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, να είμαι συνεπής από όποιο ποστό και να βρίσκομαι, απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στους άλλους. Εδώ σε έχουμε δει στο dancing πόσο εκεί ήσουν, να είναι και εδώ ο Παύλος πίσω από τις κάμερες και κάθεται και σε παρακολουθεί. Έχετε κρατήσει σχέση πολύ καλή από ό,τι έχω καταλάβει με τον Παύλο. Έχουμε κρατήσει πάρα πολύ καλή σχέση, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις ζωής. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που δεν σχετίζομαι εύκολα και ήταν μια διαδικασία και ένα ταξίδι που μας έφερε πολύ κοντά. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός γενικά με αξίες και αρχές. Και γενικότερα, επειδή είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος και επειδή όταν βιώνεις με έναν άνθρωπο έντονες καταστάσεις και χαράς και συναισθήματα έντονα, χαράς, απογοήτευσης, όλα αυτά, νομίζω ότι σε φέρνουν πάρα πολύ κοντά. Ναι. Και η διαδικασία του dancing δεν ήταν αυτό που φαινόταν για μένα, κάτι διαγωνισμός χορού. Ήταν από τη μία το φιλανθρωπικό και από την άλλη ήταν μια διαδικασία, μια πάλι με τον εαυτό μου, μια πρόκληση να πετύχω και κάτι περισσότερο, να αποδείξω στον εαυτό μου ότι τελικά μπορώ να το κάνω και αυτό. Είναι αδύνατον, αλλά μπορώ. Και το προσπάθησα και τελικά πήρα πάρα πολλά από αυτό. Δηλαδή με συνοδεύουν πάρα πολλά πράγματα από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι, νομίζω ότι πραγματικά το έχεις αποδείξει όλο αυτό που λες. Ναι. Και ό,τι έχεις πει το βλέπαμε εμείς σε πράξη στο live. Δηλαδή λέγαμε όλοι, δεν είναι δυνατόν, παιδιά μας δουλεύουν. Μια μισή ημέρα πρόβα κάνανε και έχουν βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν εξαιρετικό, ναι, αυτό που κάνατε. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο και γενικότερα από όλο τον κόσμο άκουσα πάρα πολύ θετικά σχόλια. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εμένα αυτό μου δίνει δύναμη, αυτό μου δίνει ζωή. Ακόμη και τώρα με την πολιτική που αναγκάζομαι να είμαι και σε χωριά και σε εκδηλώσεις και να συναναστρέφω με πάρα πολύ κόσμο, χαίρομαι πάρα πολύ και μου δίνει πάρα πολύ ζωή αυτή η αγάπη και η υποστήριξη και είμαι άνθρωπος που τη χρειάζομαι. Τη χρειάζομαι πάρα πολύ. Καρολίνα μου, πηγαίνω έρχεσαι τώρα ή μένεις τις περισσότερες μέρες στην Κύπρο? Γενικότερα τα τελευταία χρόνια λόγω πρωταθλητισμού και αγώνων και προετοιμασίας κινούμε μεταξύ Αθήνας, Λεμεσού και του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί αναγκαστικά είναι η προετοιμασία μου, είναι οι αγώνες μου, είναι οι υποχρεώσεις που έχω εδώ στη χώρα μου. Σου είπα ότι είμαι και σε διάφορες οργανώσεις και στην Κύπρο, σε διάφορες δράσεις κοινωνικές και ανθρωπιστικές που έχω και πολλές υποχρεώσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αναγκαστικά είμαι μεταξύ Αθήνας, Λεμεσού. Πολύ ταξίδι. Πολύ ταξίδι, μία βαλίτσα. Είναι πραγματικά όμως μία βαλίτσα και πηγαίνω έρχεσαι. Ναι, μία βαλίτσα.
Απλά αυτό που με στενοχωρεί τον τελευταίο καιρό, γιατί ήμουν και χθες σε ένα χωριό, θα είμαι και τις επόμενες μέρες σε διάφορα μέρη και απλά στενοχωριέμαι πολύ γιατί βλέπω τον κόσμο πολύ προβληματισμένο. Και κόσμος ο οποίος υποφέρει. Ο κόσμος που ο οποίος υποφέρει, κόσμος που βλέπω ότι έχει απαξιώσει την πολιτική. Και εντάξει, είναι στενόχωρο γιατί πολλές φορές πρέπει να ξεχωρίζουμε την πολιτική και τους πολιτικούς από τους θεσμούς. Ναι, αλλά όταν ακούς καθημερινά σκάνδαλα, σκάνδαλα και λες τελικά όλοι ρε παιδί μου, οι περισσότεροι τουλάχιστον σίγουρα δεν είναι όλοι, αλλά λες, μα κι αυτός, μα έγινε... Ναι. Είναι πράγματα που προκαλούν. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά του κόσμου, εφόσον έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, να κάνει ένα απολογισμό για την πενταετία που πέρασε, να δει αν τελικά αυτοί που ψήφισαν με εκπροσωπούσαν, ταυτίζομαι μαζί τους, είμαι ικανοποιημένος. Και μετά να κρίνει και να αποφασίσει για το μέλλον του, ουσιαστικά για την επόμενη πενταετία. Γιατί ναι, φταίνε και οι πολιτικοί, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ποιος τους ψηφίζει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι στις επιλογές μας. Μάλιστα. Και να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα, να μην είναι μόνο το προσωπικό μας συμφέρον, ναι, να είναι η κρίση για να ψηφίσουμε. Καλό. Γιατί βλέπω καθημερινά ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Αυτό το χάσμα πρέπει να, για μένα, πρέπει να αποκατασταθεί, αυτό πιστεύω, και πρέπει να ανακτηθεί εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, όχι στους πολιτικούς, στους θεσμούς. Ναι, είναι στη Βουλή και στους θεσμούς. Λοιπόν, θα και πάμε... Αυτό που, συγγνώμη. Ναι, όχι, ναι. Αυτό που σκέφτηκα, ότι αν τελικά εκλεγώ και αν ο κόσμος μου δώσει την ευκαιρία, θα αποφάσισα ότι κάθε μήνα το 10% της βουλευτικής αποζημίωσής μου θέλω να πηγαίνει σε κοινωνικές δράσεις, σε κοινωνικές οργανώσεις που το έχουν ανάγκη και θα το δημοσιεύω. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη και πρέπει να γίνουν 10 πράγματα. Αυτό για μένα προσωπικά είναι ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το παλέψεις με τον δικό σου τρόπο. Ναι. Πολύ ωραία. Καρολίνα μου, μένεις εδώ μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε λοιπόν με την αγαπημένη μας Καρολίνα Πελενδρίτη που είναι σήμερα εδώ στην παρέα μας και μας τα είπε τόσο ωραία. Καρολίνα μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα και θέλω πολύ εσύ να πεις την τελευταία κουβέντα στον κόσμο, έτσι πριν σε αποχαιρετήσουμε, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη όλων αυτών των χρόνων και θέλω να τους έχω δίπλα μου για τη μετέπειτα πορεία μου. Αυτό μόνο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πιο όμορφη ευχή, έτσι. Ναι. Να συνεχίσει ο κόσμος να είναι δίπλα σου. Ναι. Φεύγεις και σε μια εβδομάδα για αγώνες. Φεύγω εκτός των άλλων και για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στη Μαδέρα της Πορτογαλίας. Και είναι ο ενδιάμεσος στόχος ουσιαστικά μέχρι τους Παραολυμπιακούς. Και προσβλέπω σε μια καλή παρουσία για να μπούμε μετά στην τελική ευθεία για τους Παραολυμπιακούς. Μπράβο, Καρολίνα μου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Καλή επιτυχία, όλα τα καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ καλή δύναμη πολύ για τη συνέχεια. Ραντεβού αύριο στις 4. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα.